Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε καραμπόλα 25 αυτοκινήτων που σημειώθηκε εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Τωρίνο. 3 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η Ιταλία βρίσκεται στο μάτι της κακοκαιρίας με παγετό και χιονοστιβάδες που ήδη έχουν σκοτώσει ακόμη έναν άνθρωπο στα Απένινα όρη μεταξύ Ρέτζιο και Μόδενας και άλλον ένα στο Φρίουλι. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας Λαβιέν απαγόρευσαν την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο καλυμμένο από πάγο εθνικό οδικό δίκτυο, αφήνοντας όμως μέσα στον αυτοκινητόδρομο περίπου 400 οδηγούς φορτηγών. Εξαιτίας των ακραίων συνθήκων, 28 γαλλικές περιφέρειες στέλνουν ήδη σε συναγερμό. Ακόμη και μαθημένη στο κρύο, Μόσχα αντιμετώπισε προβλήματα. Οι πυκνότερες φετινές χιονοπτώσεις έφεραν κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας. Ενδεικτικό είναι ότι πολλοί Μοσχοβίτες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους μέσα στο δρόμο και να χρησιμοποιήσουν το μετρό. Ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστεί μέχρι και μία εβδομάδα μέχρι η κατάσταση να επιστρέψει στην κανονικότητα.